Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάθρο Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Είχαμε μείνει, αγαπητοί αδελφοί, την προηγούμενη φορά στο θέμα του γάμου και στο κεφάλαιο γιατί πρέπει ο γάμος να φυλάγεται από κάθε αταξία. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα θα συνεχίσουμε και ελπίζω να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα για τους χορούς και τα τραγούδια και τις διασκεδάσεις οι οποίες έχουν, ας πούμε, καθιερωθεί κατά κάποιο τρόπο ενώ δεν θα έπρεπε και στους γάμους αλλά και σε πολλές άλλες γιορτές και ευκέρος ακέρος. Και λέγαμε ότι και τα δεινά τα οποία υπάρχουν τώρα στην πατρίδα μας προαναγγέλλονται από την Αγία Γραφή και από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γλεντούν και χορεύουν και ασωτεύουν. Οι προφήτες το είπαν και το λένε ξεκάθαρα και οι προφήτες είναι το στόμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει έτσι άτακτα με χορούς και τραγούδια και διασκεδάσεις και γλέντια και ασωτίες και ο λαός κατ' επέκταση που ζει έτσι θα έχει σαν κατάληξη την δουλεία, τη σκλαβιά και την πείνα. Και ξαναλέω, αυτά δεν είναι δικά μου, είναι λόγια της Αγίας Γραφής και δεν τα λέω για να τρομοκρατήσω, για να τρομοκρατηθούμε, αλλά για να προβληματιστούμε όλοι. Ο Άγιος Νικόδημος συνεχίζει τώρα στο θέμα του γάμου και λέει, όπως στα άλλα μυστήρια δεν γίνονται χοροί και παιχνίδια, έτσι δεν πρέπει να γίνονται ούτε και στο γάμο. Πολλές φορές το ξεχνάμε ότι ο γάμος είναι ένα από τα μυστήρια. Συνήθως λέμε ότι είναι 7 τα μυστήρια. Βεβαίως τα μυστήρια είναι πολλά μέσα στην Εκκλησία, αλλά συνηθίζουμε έτσι να τα λέμε ότι είναι 7 τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι το Άγιο Βάφτισμα, το Άγιο Χρίσμα, η Μύρο αλλιώς, το Άγιο Μύρο, η Θεία Ευχαριστία, η Ιεροσύνη, η μετάνοια, η εξομολόγηση, το ευχέλαιο και ο γάμος. Και όταν λέμε μυστήριο εννοούμε κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αλλά το ζούμε και είναι ένας τρόπος για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Είναι μια, αν θέλετε, διαδικασία όπου ελκύουμε τον Θεό και αν θέλετε ακόμα να το πούμε και πιο καθαρά, προκαλούμε μία θεοφάνεια και φέρνουμε τον Θεό και τον αναγκάζουμε κατά κάποιο τρόπο να εμφανιστεί και να ενεργήσει και να μας αγιάσει και να μας ευλογήσει, διότι ο ίδιος έχει δεσμευτεί να το κάνει κάθε φορά που τελούμε ένα Άγιο Μυστήριο. Δηλαδή και ο γάμος είναι ένας τρόπος για να έχουμε μία θεοφάνεια, για να δούμε τον Θεό, να ζήσουμε τον Θεό και να μετέχουμε του Θεού. Και κατεξοχήν πρέπει να μετέχουν του Θεού αυτοί που έρχονται εις γάμο κοινωνία, δηλαδή ο γαμπρός και η νύμφη.
Αλλά για να μετέχεις του Θεού, να μετέχεις του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να έχεις και κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι απροϋπόθετη η μετοχή στον Θεό. Και οι προϋποθέσεις είναι βασικά η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Και αν οι Άγιοι Πατέρες απαγορεύουν τα παιχνίδια και τους χορούς και τα γλέντια, γι' αυτό το λόγο τα απαγορεύουν, διότι χάνεται αυτή η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Με βάση τα προηγούμενα, τα οποία δεν θα επαναλάβω, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά και όσοι δεν είσαστε μπορείτε να τα ακούσετε, ο Άγιος λέει τα εξής. Καταλάβατε τώρα, αγαπητοί μου αδερφοί, πως τους γάμους των χριστιανών δεν πρέπει να παίζουν παιχνίδια και να χορεύουν και να τραγουδούν, αλλά θα το καταλάβετε καλύτερα και καθαρότερα από αυτό που θα σας πω στη συνέχεια. Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι 7, τα είπαμε, δεν τα επαναλαμβάνουμε, και λέει τώρα ο Άγιος στο συλλογισμό του, αν ήταν καλό και νόμιμο να παίζουν παιχνίδια και να χορεύουν και να τραγουδούν στο γάμο, που είναι ένα από τα 7 μυστήρια, θα έπρεπε να παίζουν αυτά και να χορεύουν και να τραγουδούν και στα υπόλοιπα μυστήρια. Δηλαδή και στην εξομολόγηση και στο ευχέλιο και σε όλα τα άλλα μυστήρια που ξέρουμε. Όμως καθόλου δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα έχει αρχίσει να συμβαίνει λίγο και στο βάπτισμα, το οποίο είναι και αυτό άτοπο. Και επομένως, εφόσον δεν συμβαίνει στα άλλα μυστήρια, ο Άγιος συμπεραίνει πολύ έτσι με τετράγωνη λογική, θα λέγαμε, ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται ούτε και στο γάμο. Γιατί όπως τα άλλα μυστήρια είναι Άγια και είναι τρόποι για να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο είναι και ο γάμος. Και όπως είναι ανάρμοστο να παίζουμε και να χορεύουμε και να τραγουδάμε στα άλλα μυστήρια, έτσι και στο μυστήριο του γάμου. Και έχει ένα άλλο κεφάλαιο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Πόσα πράγματα χρειάζονται για να είναι νόμιμος ο γάμος, για να είναι σωστός ο γάμος. Γιατί σήμερα έχει πάρα πολύ νοθευτεί και έχει αποκτήσει και έναν, ας το πούμε, παραπλανητικό ρόλο η λέξη γάμος. Ας πούμε και η πολιτεία μιλάει για πολιτικό γάμο. Και αυτό είναι μια παραπλάνηση, γιατί αυτό δεν είναι γάμος. Δηλαδή δεν είναι μυστήριο. Είναι μια πορνεία επίσημη με τη σφραγίδα της πολιτείας. Γάμος λοιπόν είναι ένα μυστήριο το οποίο ευλογείται από τον Θεό. Αλλά για να είναι σωστό πρέπει να έχει 11 προϋποθέσεις. 11 πράγματα. Για να είναι νόμιμος και κανονικός. Πρώτον, θα πρέπει να μην υπάρχει κανένα είδος συγγένειας, είτε σαρκικής είτε πνευματικής από το Άγιο Βάπτισμα, την οποία απαγορεύουν οι νόμοι της Εκκλησίας, καθορίζουν οι νόμοι τους βαθμούς συγγενείας και όλα αυτά τα σχετικά που τώρα δεν είναι το παρόντος να τα πούμε. Δεύτερον, χρειάζεται να θελήσουν και να συμφωνήσουν στο γάμο και οι γονείς εκείνων που πρέπει να παντρευτούν. Γιατί οι γάμοι που γίνονται χωρίς την ευχή των γονέων θεωρούνται πορνεία σύμφωνα με τον 38ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τιμωρούνται με 3 χρόνια αφού οι γονείς συμβιβαστούν. Εδώ βέβαια υπάρχει και μία, ας το πούμε, παρατήρηση. Εξυπακούεται ότι οι γονείς είναι ευσεβείς και σκέφτονται κατά Θεόν. Αν οι γονείς δεν είναι ευσεβείς και δεν σκέφτονται κατά Θεόν, δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή τους. Τρίτον, χρειάζεται να συμφωνήσουν και ο άντρας και η γυναίκα που πρόκειται να παντρευτούν και να θέλουν ο ένας τον άλλον και να μην γίνεται από βία ή από ανάγκη αυτό το μυστήριο και αυτή η ένωση, είτε γιατί κάποιοι τους πιέζουν είτε για άλλους λόγους, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει. Τέταρτον, να γίνει αραβώνας και μνηστία με ιερολογία, δηλαδή παρόντος ιερέως, και να διαβαστούν εκεί οι ευχές και οι προσευχές που ορίζει η Εκκλησία και με το συνηθισμένο φίλημα που δίνουν μεταξύ τους οι αραβωνιζόμενοι. Και προσέξτε, καθορίζει και την ηλικία. Όταν είναι ο μεν άνδρας 15 χρονών, το ελάχιστο προφανώς, η δε γυναίκα 13, κατά το σημείωμα του Πατριάρχου Νικολάου και την υποτύπωση του βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού και του Λέοντος του Σοφού. Και εδώ αξίζει να προσέξουμε και το πόσο νωρίς μπορεί να γίνει ο γάμος. Και πρέπει να γίνεται ο γάμος νωρίς, θα το δούμε και αργότερα αυτό.
Και είναι πολύ άτομο αυτό που γίνεται στις μέρες μας, που οι γονείς εμποδίζουν τα παιδιά να παντρευτούν και τα αφήνουν να φτάσουν 25, 30, 35 χρονών με χίλιες δυο δικαιολογίες. Και βέβαια τα παιδιά δεν αντέχουν και πέφτουν στην πορνεία και καταστρέφονται. Και φυσικά μετά δεν πάει καλά και ο γάμος που θα κάνουν σε 35 και σε 40. Και γι' αυτό είναι όλοι με δεύτερο και τρίτο γάμο. Αν ακούγαμε αυτά που λέει η Εκκλησία μας, δεν θα είχαμε τέτοια άσχημα πράγματα. Το να γίνονται οι αραβώνες μόνο με λόγια και δώρα, αυτοί οι αραβώνες και μνηστείες ούτε είναι ούτε ονομάζονται. Δεν είναι σωστό. Σημείωσε όμως ότι και χωρίς αραβώνα γίνεται γάμος. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει γάμος, να γίνει αραβώνας πριν το γάμο. Αλλά αν κάνεις αραβώνα, να τον κάνεις σωστά, με ιερολογία. Δηλαδή με ιερέα και με τα λόγια της Εκκλησίας. Και όχι απλώς να αλλάξετε δώρα. Σημείωσε λοιπόν αυτό το πράγμα. Γίνεται γάμος και χωρίς να δώσουν ή να πάρουν δώρα οι γονείς πριν από το γάμο. Πέμπτο στοιχείο, για να είναι κανονικός ο γάμος, πρέπει να τηρήσουν την παρθενία οι αραβωνιαστικοί, οι αραβωνιασμένοι, και να μην έρθουν εις σαρκική μίξη πριν το γάμο, γιατί θεωρούνται πόρνοι και τιμωρούνται σύμφωνα με τον 26ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, δηλαδή να μην κοινωνήσουν για 7 χρόνια. Έτσι, και αυτό δεν είναι τιμωρία, όπως το έχω πει επανειλημμένος, αλλά είναι η θεραπεία. Τόσο ζημιά μεγάλη παθαίνει η ψυχή αυτού που είναι αραβωνιασμένος και έρχεται σε σχέση με την αραβωνιαστικιά του. Παθαίνει τόση ζημιά η ψυχή που για να θεραπευτεί δηλαδή θέλει 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει ο κανόνας αυτός. Και το λέει αυτό η Εκκλησία μας για να μας δώσει να καταλάβουμε τι σοβαρό πράγμα είναι. Και ξαναλέω, αν αποτυχαίνουν οι γάμοι, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχαίνουν για αυτό το λόγο. Διότι οι άνθρωποι πάνε εκεί καταστραμμένοι, χωρίς παρθενία, χωρίς αυτή τη βασική προϋπόθεση. Οπότε πώς θα πάρεις το Άγιο Πνεύμα όταν πας βρώμικος? Είναι σαν να πηγαίνεις να κοινωνήσεις ανεξομολόγητος και αμετανόητος. Τι θα πάρεις? Φυσικά δεν παίρνεις ευλογία, παίρνεις βλάβη, βλάπτεσαι. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί και να αρρωστήσεις και να πεθάνεις. Και το ίδιο ισχύει και για το γάμο βέβαια. Γιατί όλο αυτό είναι μια καταφρόνηση του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν να παίρνεις το Άγιο Πνεύμα και να το βάζεις στο αποχωρητήριο, σε ένα βρώμικο τόπο. Καλό θα πάθεις από αυτό? Όχι βέβαια. Έκτον, όταν έρθει ο καιρός για να στεφανωθούν, πρέπει να εξομολογηθούν. Πας να λάβεις το Άγιο Πνεύμα, δεν πρέπει να καθαριστείς με το μυστήριο της μετανοίας. Πρέπει να εξομολογηθούν στο πνευματικό και ο άνδρας και η γυναίκα. Και καλό, πολύ καλό είναι να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλον ο ένας και άλλον οι άλλοι, γιατί πολλές φορές εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Και να ετοιμαστούν και οι δυο με προετοιμασία νηστείας και προσευχής. Βλέπετε ποια είναι η προετοιμασία του γάμου. Αναλωνόμαστε, αναλώνονται οι γονείς και τρέχουν πανικόβλητοι γιατί φλέχω γάμο. Και γιατί τρέχουν? Φυσικά όχι για να ετοιμαστούν πνευματικά τα παιδιά τους, αλλά για το σπίτι και να μην λείψει τίποτα από τα υλικά πράγματα. Αλλά αυτό είναι πολύ δευτερεύον. Το πρώτο που θα έπρεπε να φροντίσουν οι γονείς είναι τα παιδιά να εξομολογηθούν, να έχουν ένα κοινό πνευματικό, να νηστέψουν και να προσευχηθούν για να επιτύχει η καινούργια οικογένεια που δημιουργείται και να μπορέσουν να κοινωνήσουν. Έβδομον, όταν πρόκειται να στεφανωθούν, πρέπει πρώτα ο ιερέας που θα τους στεφανώσει να πάρει καιρό για να λειτουργήσει. Είναι η γνωστή ακολουθία του καιρού που την κάνουμε τώρα στους κύκλους της μελέτης της Αγίας Γραφής, που την κάνει αυτή την ακολουθία ο ιερέας πριν λειτουργήσει. Μυστικά την κάνει μόνος του μπροστά στο Άγιο Βήμα. Θα το έχετε δει στη διάρκεια του όρθρου, κάποια στιγμή βγαίνει ο ιερέας και προσεύχεται μπροστά στην ωραία πύλη και ασπάζει τις εικόνες και μετά ζητάει και συγγνώμη από τον λαό και εισέρχεται στο Άγιο Βήμα για να ντυθεί, να φορέσει τα αμφιά του, να κάνει την προσκομιδή και να προχωρήσει τη λειτουργία. Λοιπόν, έτσι πρέπει να κάνει και όταν πρόκειται να παντρεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει καιρό και αφού κάνει την ιερά προσκομιδή στην Αγία Πρόθεση να βγει έξω από το βήμα όπως είναι ντυμένος με την ιερατική στολή
και φέρνοντας το ανδρόγυνο στο μέσο του ναού να του στεφανώσει, σύμφωνα με τη διάταξη του ευχολογίου. Έτσι δηλαδή όλο αυτό γίνεται πριν τη Θεία Λειτουργία, μέσα στη διάρκεια του όρθρου. Και να μην γεμίζει κοινό ποτήρι με κρασί και ψωμί και να τους δίνει να το πίνουν, όπως είναι γραμμένο στο ευχολόγιο. Διότι αυτό είναι συνήθεια νεωτερική, την οποία μερικοί αμαθείς και ανόητοι πρόσθεσαν στο ευχολόγιο, αντί της Θείας Μεταλήψεως, που είναι το κανονικό, που πρέπει να λαμβάνουν οι νεόνυφοι όταν δεν έχουν κανένα εμπόδιο κανονικό. Δεν έχουν κανονιστεί, δεν έχουν κανόνα δηλαδή, από το πνευματικό τους. Βλέπετε, ο γάμος είναι συνυφασμένος με τη Θεία Λειτουργία και θα πρέπει οι νεόνυφοι να κοινωνήσουν. Γι' αυτό θα γίνεται όλη αυτή η προετοιμασία, η εξομολόγηση, η νηστεία των νεονύμφων. 8. Αφού στεφανώσει το ανδρόγυνο ο ιερέας, τους καθορίζει να στέκονται σε ένα μέρος της εκκλησίας μαζί και οι δύο, και έπειτα μπαίνοντας στο Άγιο Βήμα αρχίζει το ευλογημένη βασιλεία. Δηλαδή αρχίζει τη Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά γίνονται στη διάρκεια του όρθρου και το στεφάνωμα. 9. Όταν βγει ο ιερέας και εκφωνήσει το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, τότε έρχεται το ανδρόγυνο και μεταλαμβάνουν και οι δύο. Βλέπετε τι ωραίο πράγμα και τι ευλογημένο πράγμα. Να αρχίζεις τη ζυγική σου ζωή με τον Χριστό, με τη Θεία Κοινωνία. Έπειτα, μετά την λειτουργία, πηγαίνει το ανδρόγυνο στο σπίτι του, συνοδευόμενο από τους ιερείς και κληρικούς και τους καλεσμένους λαϊκούς, και εκεί κάθονται στην τράπεζα και τρώνε και πίνουν και ευθυμούν και χαίρονται με σεμνότητα και με ευταξία. Προσδόξαν Θεού, όπως αρμόζει στους χριστιανούς. Έτσι, δεν ξεφαντώνεις για να δώσεις χαρά στον σατανά, αλλά προσδόξαν Θεού, χαίρεσαι και φρένεσαι, διότι δημιουργήθηκε μια καινούργια οικογένεια. Το μυστήριο του γάμου είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Και ουσιαστικά οι δύο είναι πλέον ένας. Είναι ένας καινούριος άνθρωπος που λέγεται ανδρόγυνο. Και αυτό γιορτάζουμε και γι' αυτό χαιρόμαστε. Γιατί ο Χριστός έφτιαξε αυτόν τον καινούριο άνθρωπο, ο οποίος δεν πρέπει ποτέ να σκοτωθεί, να φωνευθεί με διαζύγιο. Αυτό είναι το διαζύγιο, είναι ο φόνος αυτού του καινούριου ανθρώπου που φτιάχνει η Εκκλησία. Γι' αυτό είναι πολύ βαριά αμαρτία το διαζύγιο. Αλλά σήμερα τα έχουμε πάρει πολύ αψήφιστα τα πράγματα και σου λέει δεν είναι καλός, δεν μου κάνει, χωρίζω. Κάνεις φόνο όταν χωρίζεις. 10. Πρέπει να φυλαχθούν οι νεόνυμφοι να μην κοιμηθούν μαζί εκείνο το βράδυ, διότι κοινώνησαν τα Θεία Μυστήρια, αλλά το μεθεπόμενο βράδυ. Βλέπετε πώς η Εκκλησία μας παιδαγωγεί και μας βοηθάει στο να ξεπεράσουμε το σαρκικό φρόνημα και μας βάζει και κανόνες και περιορισμούς. Όχι γιατί θέλει να μας στερήσει τη χαρά, ακριβώς για να μας δώσει την αληθινή χαρά, που δεν είναι μέσα στην σάρκα, αλλά είναι μέσα στην κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η τάξη, αδελφοί μου, που ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας να γίνεται στους γάμους των χριστιανών, την οποία αλίμονο, ο αλίμονο, και πώς να το πω χωρίς δάκρυα, παραβαίνουν και δεν την τηρούν σήμερα οι περισσότεροι από τους χριστιανούς. Γι' αυτό και δεν βλέπουν προκοπή. Ούτε σωματική, ούτε πολύ περισσότερο ψυχική, ούτε αυτή, αλλά ούτε και τα τέκνα τους. Και τα παιδιά που θα γεννηθούν από έναν γάμο που δεν θα γίνει σωστά, δεν θα πάνε καλά. Έχει τώρα ένα επόμενο κεφάλαιο ο Άγιος και λέει ότι οι αραβωνιαστικοί δεν πρέπει να μπαίνουν στα σπίτια των αραβωνιαστικών τους. Και ένα άλλο, γιατί στεφανώνεται ο γάμος, γιατί γίνεται το στεφάνωμα. Και είναι και αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Πλην, όσοι είστε χριστιανοί που έχετε το φόβο του Θεού στην καρδιά σας και ποθείτε να σωθείτε και να γεννήσετε τέκνα ενάρετα και προκομμένα, αυτή την Αγία τάξη φροντίστε να φυλάξετε όταν παντρεύεστε. Μάλιστα εσείς που έχετε να παντρέψετε τα τέκνα σας, φροντίστε για την αγάπη του Θεού να τα παντρέψετε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε να προκόψουν και να χαρείτε με την προκοπή τους. Φροντίστε δε γι' αυτό να παντρεύετε τα τέκνα σας αμέσως όταν φτάσουν σε ηλικία γάμου και μην αφήνετε να περνά πολύ καιρός
για να μην τύχει και πέσουν σε πορνεία ή σε καμία φθορά της παρθενίας τους, όπως συμβουλεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Βλέπετε, όλα αυτά που λέμε δεν τα λέει ένας καλόγερος από το Άγιο Όρος, φανατικός τα λέγαμε, έτσι, ο Άγιος Νικόδημος, αλλά πατάει πάνω στους Άγιους Πατέρες και στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους, δηλαδή στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Και η Ιερά Παράδοση είναι ό,τι πιο Άγιο έχουμε. Είναι ισόκυρο με το Ιερό Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, γρήγορα να το οδηγήσουμε σε γάμο τα παιδιά, ώστε τα σώματά τους καθαρά και ανέπαφα να δέχονται την νύμφη. Μιλάει για τα αγόρια. Αυτοί οι έρωτες είναι θερμότεροι όταν είναι νέοι άνθρωποι, μικρά τα παιδιά. Διότι αυτός που είναι σόφρον πριν από το γάμο, πολύ περισσότερο θα είναι μετά το γάμο. Θα προσέξει μετά το γάμο. Ενώ αυτός που έμαθε να πορνεύει πριν από το γάμο, και μετά το γάμο το ίδιο θα κάνει. Να γιατί σήμερα διαλύονται οι γάμοι. Γιατί πριν το γάμο και οι νέοι και οι νέες, δυστυχώς κατά κανόνα, όχι όλοι, αλλά ίσως οι περισσότεροι, ζουν άταχτα. Πορνεύουν και μαθαίνουν αυτό το πράγμα, και οπότε και μετά το γάμο είναι πολύ εύκολο να πέσουν και να κάνουν τα ίδια, γιατί έχει δημιουργηθεί πλέον αυτή η κακή συνήθεια. Και βλέπετε, ο Ιερός Χρυσόστομος από τον 4ο αιώνα ακόμα το επισημαίνει. Και γι' αυτό λέει γρήγορα να τα παντρεύεις. Και πάλι στα λέει σε άλλο σημείο, ειδικά για τα αγόρια, να το αραβωνιάζεις, λέει, το παιδί πριν πάει στο στρατό, ώστε να μην πέσει στο στρατό εκεί σε σαρκική αμαρτία. Και έχω παρατηρήσει και προσωπικά, αν θέλετε, και από την μικρή πείρα που έχω, ότι όσοι άνθρωποι παντρεύτηκαν μικροί στην ηλικία πάνε πάρα πολύ καλά. Έρχονται ανδρόγυνα γέροντες τώρα και γερότσες και μου λένε, πάτερ, εμείς είμαστε πολύ μικροί παντρεμένοι. Και είναι σαν μικρά παιδάκια. Και έχουν κρατήσει αυτή την παιδική απλότητα και μεταξύ τους, και ούτε που περνάει στο νου τους τέτοιο πράγμα αμαρτίας και το να κάνει κάτι ο ένας και να μολύνει την κήτη και να, ας πούμε, διασπάσει την ενότητα της συζυγική. Γι' αυτό είπε και ο Σιράχ, ο ασελγής που την κάθε γυναίκα την βρίσκει επιθυμητή, δεν πρόκειται να κορεστεί έως ότου να πεθάνει. Έτσι, όταν μάθεις την ασέλγεια και με το που βλέπεις μια γυναίκα θέλεις να την επιθυμείς, αυτό θα το κάνεις και μετά το γάμο, αν το κάνεις πριν το γάμο. Και αν κάποιος είτε λαϊκός, επηρεασμένος από την τωρινή κακή και διαστραμμένη συνήθεια, σας εμποδίσει από αυτό, μην τον ακούσετε. Εδώ είναι τώρα οι καλοθελητές, που σου λέει, από τώρα θα το ότι παντρέψεις το παιδί σου. Όταν είναι κάποιοι γονείς έτσι ευλογημένοι και τα παιδιά είναι έτοιμα και θέλουν να παντρευτούν, και έρχονται οι άλλοι παρά έξω και σου λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, θα το παντρέψεις από τώρα το παιδί σου? Μα ακριβώς αυτό. Δεν θα τους ακούσουμε, όπως λέει εδώ ο Άγιος. Θα κάνουμε αυτά που λέει η Αγία μας Εκκλησία. Να μην σας εμποδίσει λοιπόν η τωρινή κακή και διαστραμμένη συνήθεια. Πρώτα να σπουδάσουν τα παιδιά, να έχουν δουλειά, να κάνουν και διδακτορικά αν είναι δυνατόν, και μετά να δούμε και για το θέμα του γάμου. Όταν πλέον θα έχουν ξεζουμιστεί από όλα αυτά τα κοσμικά και θα έχουν χάσει και την αγνότητά τους και την παρθενία τους. Και τότε, να ξέρετε, πολύ δύσκολα παντρεύονται, γιατί πλέον έχει αναπτυχθεί πολύ η λογική και όλα τα εξετάζουμε τη λογική. Και φοβούνται και τα παιδιά μετά. Φτάσουν στα 35-40 και τα ζυγίζουν όλα και σου λέει, τώρα τι να κάνω, να τον παντρευτώ ή να μην τον παντρευτώ. Και είναι σε ένα δίλημα συνεχώς. Ενώ όταν είναι νέος κανείς προχωράει και έτσι με ενθουσιασμό και με αυτή την νεανική, ας πούμε, χάρη που έχουν, και κάνουν ευλογημένες οικογένειες. Ο λαός μας ξέρει πολύ καλά τι λέει όταν λέει μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Και το ένα και το άλλο είναι ευλογία, να ξέρετε. Το βλέπω και στο Άγιο Όρος. Οι άνθρωποι που έρχονται από μικροί στο Άγιο Όρος πάνε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αν κάποιος λοιπόν λαϊκός ή και κληρικός, σήμερα δυστυχώς δεν τρέπομαι να το πω, και κληρικοί λαλούν διαστραμμένα πράγματα. Γι' αυτό μην βασίζεστε, επειδή το είπε ένας παπάς, ότι έτσι είναι και το σωστό. Αν σας εμποδίσουν, μην τον ακούστε, αλλά να κάνετε ό,τι συνηθίζετε στην Εκκλησία μας, ό,τι λέει η Αγία μας η Εκκλησία, και να στεφανώνετε τα τέκνα σας. Μάλιστα και ιδιαίτερα να προσέχετε καλά και να φυλάγετε τους γιους σας να μην μπαίνουν στα σπίτια των αρβωνιαστικών τους,
όπως προστάζει η νεαρά του βασιλιά Αλεξίου του Κομνηνού, διότι από αυτή τη στιχνή επικοινωνία ανάβει ο έρωτας και γίνεται η μίξη σαρκική πριν το γάμο. Οπότε είμαστε ένοχοι σε αυτό το αμάρτημα της πορνείας. Και σε αυτό το θέμα, λέει ο Άγιος, θα πρέπει να λάβουν επιμέλεια και οι Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για να υπάρχει η τάξη και η ηθική μέσα στην κοινωνία, και γι' αυτό και λέγονται επίσκοποι, έτσι, και όχι δεσπότες. Είναι λάθος ο όρος δεσπότης. Επίσκοπος είναι το σωστό. Δηλαδή είναι πάνω στη σκοπιά επίσκοπων και παρατηρεί και προσέχει το πίμιο, προσέχει τα πρόβατα, αφενός με να είναι σωστά απέναντι στον Θεό και αφετέρου να μην έρθουν οι λύκοι και τα φάνε. Οι λύκοι είναι οι αιρετικοί και οι ανήθικοι, όλοι αυτοί οι οποίοι διδάσκουν διεστραμμένα. Θα πρέπει λοιπόν οι Άγιοι Αρχιερείς να φροντίσουν να κοπεί αυτή η συνήθεια που επικρατεί σε πολλούς τόπους, το να μπαίνουν οι ρογωνιαστικοί συχνά στα σπίτια των ρογωνιαστικών τους, και νομίζω και εδώ και στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουν για τίποτα, σου λέγουν ρογωνιασμένοι, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να υπάρχει σχέση. Δεν είναι παντρεμένοι ακόμα. Γιατί όσοι έρχονται η σαρκική μίξη με τις ρογωνιαστικές τους πριν το γάμο, όχι μόνο κανονίζονται ως πόρνοι, όπως είπαμε πιο πάνω, δηλαδή με 7 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία, όχι μόνο δεν είναι άξιοι να κοινωνήσουν μετά την ευλογία του γάμου, όπως ορίζει η Αγία μας Εκκλησία, όπως είπαμε, πρέπει να κοινωνήσουν από τη στιγμή που θα παντρευτούν και μετά, αμέσως, αλλά ούτε είναι άξιοι να λάβουν στέφανο στο κεφάλι τους. Δεν πρέπει να στεφανωθούν, αν έχουν έρθει πριν το γάμο σε σχέση μεταξύ τους. Γιατί η στέφανη είναι σημείο της νίκης. Ότι δηλαδή δεν νικήθηκε το ανδρόγυνο από την επιθυμία και την ειδονή της σάρκας, αλλά έμεινε ανίκητο και φύλαξε παρθενία πριν το γάμο, όπως λέει σχετικά ο Μέγας Χρυσόστομος. Τι λέει ο Ρος Χρυσόστομος? Γι' αυτό τοποθετούνται στεφάνια στις κεφαλές τους, διότι προσέρχονται στην κλίνη της συζυγική αφού νίκησαν, διότι δεν νικήθηκαν από την ειδονή. Εάν όμως νικημένος από την ειδονή παραδώσει τον εαυτό του στις πόρνες, ποιον λόγο έχει ο στέφανος στο κεφάλι του νικημένου? Έτσι, τους νικητές στεφανώνουμε, όχι τους νικημένους. Καταλάβατε ότι δεν πρέπει να στεφανώνονται όσοι άνθρωποι φτάνουν ακάθαρτοι στο γάμο. Τώρα λοιπόν σας ρωτώ, αδελφοί μου χριστιανοί, να μου πείτε την αλήθεια. Ένα ανδρόγυνο που με την παραπάνω σειρά κάνει όλα αυτά που είπαμε, έχει ευλογηθεί και έχει στεφανωθεί, έχει κοινωνήσει, έχει πάρει τους ιερείς, έχουν καθίσει μαζί στο τραπέζι κλπ. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι δίκαιο να οργανώνει στο γάμο του παιχνίδια και να στείνει χορούς και τραγούδια? Είναι δίκαιο αυτοί που άκουσαν τόσες ευλογίες και τόσα άγια λόγια από τους ιερείς που τους ευλόγησαν να μολύνουν πάλι τα αυτιά τους με τα κάθαρτα και τα άσυμνα τραγούδια και τα αστεία και τα σόκιν και όλα αυτά που ξέρουμε? Αυτοί που στάθηκαν στον Άγιο Ναό του Θεού και αγίασαν τα πόδια τους να τα μολύνουν πάλι με τους διαβολικούς χορούς? Τι είναι ο χορός? Ουσιαστικά τι είναι? Μια επίδειξη του εαυτού μας, του σώματός μας και τίποτα περισσότερο. Μια καινοδοξία η οποία οδηγεί πάντα στην πορνεία, στην ανηθικότητα. Είναι μια πρόκληση πρώτου μεγέθους για σαρκική αμαρτία. Με ένα λόγο, είναι δίκαιο αυτοί που κοινώνησαν την ημέρα εκείνη τα άχραντα μυστήρια να μην διαφυλάξουν καθαρές όλες τις αισθήσεις του σώματός τους και όλες τις αισθήσεις και τις δυνάμεις της ψυχής τους για τη χάρη και την τιμή και τον αγιασμό που έλαβαν? Φυσικά όχι. Είναι δίκαιο, λέω, αυτοί να βλέπουν πλέον άσεμνες θεωρίες παιχνιδιών και χωρών και άλλων αταξιών ή γενικά να κάνουν κάτι το νέο και άσεμνο? Εγώ είμαι βέβαιος πως όλοι ομόφωνα θα πείτε ότι ούτε δίκαιο είναι ούτε πρέπουν. Και έτσι είναι. Γι' αυτό και τώρα το κατοχυρώνει με βάση την Ιερά Παράδοση. Και η Αγία και Τοπική Σύνοδος που έγινε στη Λαοδίκεια και επικυρώθηκε από την Αγία και Οικουμενική Εβδόμη Σύνοδο, άρα είναι μεν τοπική σύνοδος αλλά έχει κύρος οικουμενικής εφόσον έχει επικυρωθεί από την Εβδόμη Οικουμενική. Τι ορίζει λοιπόν η σύνοδος αυτή? Φανερά εμποδίζει τους χριστιανούς να μην παίζουν όργανα και να μην χορεύουν όταν πηγαίνουν στους γάμους.
αλλά με σεμνότητα και ευταξία να τρώνε το μεσημέρι και να διπνούνε σε αυτούς τους γάμους. Έτσι αυτολεξή προστάζει η Σύνοδος στον 53ο κανόνα της. Ακούστε τι λέει αυτολεξή. Δεν πρέπει οι χριστιανοί όταν πηγαίνουν σε γάμους να κτυπούν τύμπανα ή να χορεύουν, αλλά να διπνούν ή να τρώνε με σεμνότητα όπως πρέπει σε χριστιανούς. Έτσι το λέω και το επαναλαμβάνω, να μην θεωρεί αυτό ότι το λέει ένας φανατικός μοναχός, αλλά είναι αυτό που λέει η Αγία μας Εκκλησία μέσα από τη γραφή των Οικουμενικών Συνόδων, τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Λοιπόν, αγαπημένοι μου αδελφοί, σταματήστε στο εξής από το παράνομο αυτό έργο και την κάκιστη αυτή συνήθεια, αν θέλετε να είναι μέσα στο σπίτι σας οι ευχές και οι ευλογίες των Αγίων Πατέρων της πιο πάνω αναφερομένης Αγίας Συνόδου και όλης της Εκκλησίας, γιατί ξέρετε τι σημαίνει η Οικουμενική Σύνοδος, το είπαμε και την άλλη φορά. Είναι ισόκυρη με το Ευαγγέλιο και δεν επιτρέπεται να αλλάξει ποτέ. Ας πούμε τώρα λένε μερικοί θα κάνουμε μια νέα Οικουμενική Σύνοδο και θα αλλάξουμε τις προηγούμενες. Δεν μπορείς να τις αλλάξεις. Δεν αλλάζει ποτέ. Αν αλλάξεις, η Σύνοδος που θα κάνεις θα είναι άκυρη. Δεν επιτρέπεται να αλλάξει η απόφαση η Οικουμενική Συνόδου. Και αν θέλετε να ευλογεί ο Θεός τον γάμο σας και να ευλογεί τους γαμπρούς και τις νύφες, όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάρα, όπως ευλόγησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και την Λία, τον Ιωσήφ και την Ασινέθ, διότι εκείνοι οι δίκαιοι έκαναν τους γάμους τους με σεμνότητα και ευταξία και όχι με άτακτους χορούς και παιχνίδια, και αυτό το αποδεικνύει με το λόγο του Ωμέγας Χρυσόστομος, ο οποίος λέει πως ο δούλος του Αβραάμ πήρε την Ρεβέκα από τη Μεσοποταμία και την έφερε στη γη της Χαναάν για το γιο του Ισαάκ χωρίς τύμπανα και χορούς, αλλά μόνο έχοντας τον Άγγελο του Θεού μαζί του. Λέει ο Χρυσόστομος, αλλά ας δούμε, αφού την παρέλαβε ο δούλος δηλαδή του Αβραάμ, παρέλαβε τη Ρεβέκα από τη Μεσοποταμία, με ποιο τρόπο έκανε το γάμο? Άραγε με κύμβαλα και με σύριγγες, με πνευστά όργανα δηλαδή, και με χορούς και με τύμπανα και αυλούς, και την άλλη επεσύρα το φαντασίαν και όλη αυτή την φαντασμαγορία που φτιάχνουμε και σήμερα στους γάμους? Τίποτα από αυτά. Αλλά έφυγε παίρνοντας μόνο αυτήν την κόρη σεμνά και ταπεινά, έχοντας μαζί του μόνο το φύλακ άγγελο να παραπέμπει και να συνοδοιπορεί. Τώρα, αν εκείνοι οι παλαιοί δίκαιοι και προπάτερες και πατριάρχες που ήταν ακόμα αρχάριοι και σαν μικρά παιδιά συγκρινόμενοι με τους χριστιανούς, τους τέλειους άνδρες του Ευαγγελίου, αν λέω εκείνοι δεν χρησιμοποιούσαν παιχνίδια και χορούς στους γάμους τους, και μολονότι ο γάμος εκείνος δεν ήταν ακόμα υψωμένος σε τιμή και βαθμό μυστηρίου, δεν είναι μεγάλη ντροπή να χρησιμοποιούν τώρα οι χριστιανοί χορούς και παιχνίδια που έφτασαν στην ακρίβεια του Ευαγγελίου και εις άνδρα τέλειο του πληρώματος του Χριστού? Γιατί αυτή ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι η σκιά και ο προάγγελος της Καινής Διαθήκης. Είναι κατώτερη κατάσταση. Εμείς που είμαστε άνθρωποι της Καινής Διαθήκης θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο πάνω από τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Αν λοιπόν εκείνοι κάνανε έτσι τους γάμους τους με τόση σεμνότητα, πόσο πρέπει εμείς? Δεν είναι ντροπή να ετοιμάζουν τους γάμους τους οι χριστιανοί με τέτοια ανάρμοστα έργα, και μάλιστα τώρα που ο γάμος είναι και ονομάζεται μυστήριο? Θα λέγαμε με ένα λόγο, αν δεν θέλεις να ακούσεις αυτά τα πράγματα, δεν είσαι χριστιανός. Πολύ απλά. Δεν τηρείς το νόμο του Θεού. Για τις αταξίες των γάμων γεννιούνται τα παιδιά ασθενή και ανάπηρα. Προσέξτε το και αυτό. Και δεν είναι λόγια καλογύρων. Θα δείτε ότι και αυτά θεμελιώνονται μέσα στην Αγία Γραφή που λέει ο Άγιος Νικόδημος. Γιατί πολλές φορές γεννιούνται παιδιά ανάπηρα? Γιατί οι γονείς δεν προσέχουν κάποια πράγματα. Μέσα στο γάμο υπάρχει τάξης. Και πριν το γάμο υπάρχει τάξη εκκλησιαστική. Και αν όλα αυτά δεν τα τηρούμε, αυτά όλα έχουν συνέπειες. Όχι ότι ο Θεός εκδικείται, αλλά η αμαρτία μέσα της έχει σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία, τον πόνο, τον κόπο και το θάνατο. Γι' αυτό μιμηθείτε αδελφοί τους Άγιους Προπάτορες και απέχετε από την αμαρτία αυτή. Αν θέλετε να σας χαρίσει ο Θεός πολλά και καλά τέκνα, τέκνα σώα, υγιή, δυνατά, ωραία και προκομμένα.
Επειδή εάν δεν σταματήσετε από αυτά, δηλαδή τα γλέντια, τους χορούς και τα τραγούδια και όλα αυτά τα άτοπα, κάνετε τον Θεό να οργίζεται μαζί σας και εσάς τους γονείς να σας παιδεύει με διάφορες ασθένειες και δυστυχίες και τα τέκνα που γεννάτε να γίνονται ανάπηρα, άσχημα, σημαδεμένα και απρόκοπτα. Να τα βλέπετε και να καίγεται η καρδιά σας. Είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι οι αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέκνα. Και από πού το μαθαίνουμε αυτό? Από την ιστορία του δικαίου Ιώβ. Διότι αυτός, ο αληθινός άνθρωπος του Θεού, μολονότι τηρούσε όλες τις εντολές του Κυρίου και ήτανε Άγιος, απέχοντας από κάθε είδος πονηρού πράγματος, όπως το μαρτυρεί ο ίδιος ο Θεός, παρόλα αυτά, όταν θανατώθηκαν τα παιδιά του και έχασε την περιουσία του και αυτός ο ίδιος έπαθε λέπρα, τότε άρχισε να καταργέται την ημέρα που γεννήθηκε, λέγοντας: «Ας ήταν αχαθή η μέρα που γεννήθηκα και η νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψής μου». Θα πείτε τι γίνεται, επιτρέπεται να το κάνουμε εμείς? Σήμερα δεν επιτρέπεται. Γιατί το έκανε ο Ιώβ? Θα μας πει τώρα, θα μας το εξηγήσει. Για ποια αφορμή καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε? Και απαντάει ένας από τους ερμηνευτές που παραμένει άγνωστος και λέει: «Συνήθιζαν τον παλιό εκείνο καιρό, όταν γεννιόταν ένα παιδί, να καλούν οι γονείς του παιδιού τους ανθρώπους του τόπου τους και να τους κερνούν φαγητά και ποτά για τη χαρά του παιδιού τους, ότι γεννήθηκε ένας άνθρωπος στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν και ο δίκαιος Ιώβ, φοβούμενος μήπως εκείνη την ημέρα που γεννήθηκε και ο ίδιος, τρώγοντας και πίνοντας οι καλεσμένοι μέθησαν ή έκαναν εμετό ή τραγούδησαν ή χόρεψαν ή κάποια άλλη αταξία και αμαρτία έκαναν, και γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να τιμωρηθεί ο Ιώβ και να θανατωθούν τα τέκνα του, γι' αυτό και καταράστηκε την ημέρα και τη νύχτα που γεννήθηκε». Καταλάβατε? Γιατί σου λέει, μπορεί να έγιναν άτοπα πράγματα εκείνη την ημέρα που γεννήθηκα εγώ, και εξαιτίας αυτών των ατόπων πραγμάτων παραχώρησε ο Θεός τώρα να θανατωθούν τα παιδιά μου σε μια μέρα και εγώ ίδιος να πάθω λέπρα. Ακούτε, χριστιανοί? Αν ο δίκαιος Ιώβ φοβήθηκε μήπως κατά την ημέρα της γεννήσεώς του έγινε καμιά αταξία και αμαρτία και γι' αυτήν επέτρεψε ο Θεός να τιμωρηθεί αυτός και να χάσει και τα τέκνα του, πώς εσείς ανόητοι δεν φοβάστε για τις τόσες αταξίες που γίνονται στους γάμους σας? Πώς δεν τρομάζετε μήπως και για τα κακά και τις αμαρτίες που γίνονται όταν στεφανώνεστε? Επιτρέψει ο Θεός και εσείς να τιμωρηθείτε και τα τέκνα που θα γεννηθούν να μην ζήσουν αλλά να πεθαίνουν? Στα αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να σας ονομάσω με άλλο όνομα παρά με εκείνο που ονόμασε ο προφήτης Ισαΐας στους Ιουδαίους, δηλαδή να σας ονομάσω κουφούς και τυφλούς. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μας τα λέει όλα, μας τα διδάσκει όλα, αλλά εμείς δεν τα λογαριάζουμε. Κάνουμε ό,τι να είναι και μετά λέμε: «Γιατί μου πήρε ο Θεός το παιδί? Γιατί δεν μπορώ να κάνω παιδιά? Γιατί όλο μου πεθαίνουν τα παιδιά και δεν μπορώ να κρατήσω παιδί?» Όλα αυτά έχουν πνευματικά αίτια. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Ή γιατί γεννιούνται τα παιδιά ανάπηρα? Γιατί από πίσω υπάρχουν αμαρτίες των γονέων. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας στους Ιουδαίους: «Κουφοί, ακούστε, λέει ο Κύριος, και τυφλοί, τα μάτια σας ανοίξτε για να δείτε. Υπάρχει άραγε άλλος τυφλός εκτός από σένα που είσαι αγγελιοφόρος μου? Κανείς δεν είναι τόσο τυφλός όσο ο απεσταλμένος μου. Κανείς τόσο κουφός όσο ο δούλος μου». Εμείς που θα έπρεπε να είμαστε πραγματικά φωτισμένοι με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά και να ξέρουμε απ' έξω και να κατωτά τον νόμο του Θεού, εμείς είμαστε κουφοί και τυφλοί και δεν ξέρουμε τίποτα. Και ανοήτως φερόμενοι και υπερηφάνως τα βάζουμε και με τον Θεό. Διότι εσείς ούτε ακούτε ούτε βλέπετε τις μεγάλες ζημίες που προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί και τα τραγούδια, τόσο στην ψυχή σας όσο και στη ζωή σας, τόσο σε εσάς όσο και στα παιδιά σας και στην περιουσία σας. Και τώρα έχει και μία ένσταση και δίνει και την απάντηση σε αυτή την ένσταση. Τι λέει η ένσταση σε όλα αυτά? Τι προφασίζονται μερικοί οι οποίοι φαίνονται γνωστικότεροι από τους άλλους? Ορίστε που ο 54ος κανόνας της προαναφερόμενης Αγίας Συνόδου Λαοδικίας ορίζει ότι οι ιερωμένοι και οι κληρικοί
Δεν πρέπει στους γάμους και στα δείπνα να βλέπουν ανάρμοστα πράγματα. Αλλά πριν έρθουν οι παιχνιδιάτορες να παίξουν, να σηκώνονται και να φεύγουν από εκεί. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, επιτρέπεται να παίζουν στους γάμους και στα δείπνα. Αλλά αυτό είναι παρερμηνία του κανόνας. Σε αυτούς εμείς δεν λέμε τίποτε άλλο παρά μόνο εκείνο που είπε και ο Κύριός μας στους Φαρισαίους, που τον πείραζαν και του έλεγαν: «Πόσο ο Μωυσής πρόσταξε να δίνουν οι άνδρες διαζύγιο στις γυναίκες τους και να τις χωρίζουν για οποιαδήποτε αιτία». Αυτό πήρανε αυτοί σαν πρόφαση για την αμαρτία τους. Ενώ ο Κύριος έλεγε: «Δεν επιτρέπεται ποτέ το διαζύγιο». Και του λέει: «Γιατί ο Μωυσής τότε έδωσε άδεια?» Και τους απάντησε ο Κύριος: «Ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας γιατί είστε σκληροκάρδιοι. Και αν δεν τις χωρίσετε, θα τις σκοτώσετε. Προκειμένου να τις σκοτώσετε, γι' αυτό επέτρεψε. Αλλά δεν είναι το δέον να τις χωρίζετε. Δεν ήταν αρχικά έτσι τα πράγματα». Λοιπόν, το ίδιο είναι και για αυτόν τον κανόνα τώρα. Αυτό το ίδιο λέμε και εμείς σε εκείνους που προβάλλουν τον πιο πάνω κανόνα. Ότι για τη σκληροκαρδία και την απήθεια των χριστιανών, που λέει: «Τι είναι αυτά που λένε τώρα? Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα? Εμείς θέλουμε να γλεντήσουμε». Λοιπόν, για τη σκληροκαρδία και την απήθεια των χριστιανών υποχώρησε η Αγία Σύνοδος και είπε αυτό. Και όχι από λόγου της και κατ' οικονομία και συγκατάβαση και με επόμενο της θέλημα. Και όχι με ακρίβεια και με προηγούμενο θέλημα και σκοπό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι το κύριο θέλημα, το αληθινό, το πρώτο θέλημα του Θεού. Είναι το δεύτερο θέλημα, το παραχωρητικό. Και ότι αυτό είναι αλήθεια μπορεί ο καθένας να το καταλάβει από τον προηγούμενο κανόνα που τον διαβάσαμε, που όρισε η ίδια σύνοδος τον 53ο. Σε αυτόν τον κανόνα φανερώνεται ποιο είναι το προηγούμενο θέλημα και ο πρώτος σκοπός. Το θέλημα του Θεού δηλαδή είναι οι χριστιανοί να μην παίζουν καθόλου παιχνίδια στους γάμους και να χορεύουν, αλλά με σεμνότητα και ευταξία να αριστούν και να δείπνουν, να κάνουν δηλαδή το μεσημεριανό τους φαγητό και το δείπνο όπως αρμόζει στους χριστιανούς. Αν όμως βρίσκονται μερικοί σκληρόκαρδοι και απειθείς χριστιανοί, τέκνα της παρακοής, που ζητούσαν να κάνουν το κακό τους θέλημα και τη διαστραμμένη τους συνήθεια και να φέρουν όργανα στους γάμους, καταφρονώντας την απόφαση της Ιεράς Συνόδου και της μητέρας αυτών της Αγίας Εκκλησίας, τότε αναγκάστηκε και η Αγία και Θεία αυτή Σύνοδος να υποχωρήσει και να πει στον επόμενο κανόνα, τον 54ο, ότι όταν τύχει αυτοί οι απειθείς χριστιανοί να φέρουν στους γάμους τους όργανα, να σηκώνονται και να φεύγουν από εκεί οι ιερωμένοι και οι κληρικοί, για να μην επικοινωνήσουν και αυτοί σε αυτήν την αταξία και την αμαρτία. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δηλαδή μόνο οι κληρικοί πρέπει να είναι καθαροί? Όχι. Αλλά οι κληρικοί δίνουν το σύνθημα για να φύγουν και οι άλλοι. Γι' αυτό λέει να φεύγουν οι κληρικοί. Και όσοι είναι φιλότιμοι, φεύγουν μαζί με τους κληρικούς. Ή διώχνουν τους οργανοπαίχτες και προτιμά να κρατήσουν τους ιερείς, που είναι το πιο σωστό από όλα. Αχ, χριστιανοί, τουλάχιστον από αυτό δεν καταλαβαίνετε πως τα παιχνίδια και οι χοροί που γίνονται στους γάμους είναι ανάρμοστα και κακά. Γι' αυτό προστάζει η Αγία Σύνοδος να μην παραμένουν να τα βλέπουν οι ιερείς και οι κληρικοί. Διότι αν ήταν καλά, έπρεπε μάλιστα η Σύνοδος να ορίσει να στέκουν να τα βλέπουν και αυτοί. Αλίμονο, αδελφοί, και πώς το αντέχει η καρδιά σας να βλέπετε τους μεν ιερείς του Θεού του Υψίστου να φεύγουν από τους γάμους σας, τους δε χορευτές και παιχνιδάτορες να έρχονται σε αυτούς? Πώς το υπομένει η ψυχή σας? Γιατί ο ιερέας είναι εις τύπον και τόπο Χριστού. Έδιωξες τον ιερέα, είναι σαν να διώχνεις τον Χριστό. Πώς το υπομένει η ψυχή σας να αναχωρούν από το σπίτι σας οι δούλοι του Θεού, εκείνοι που σας ευλογούν και σας αγιάζουν και που ευλόγησαν το γάμο σας και την τράπεζά σας, και αντί αυτό να μπαίνουν να κάθονται οι δούλοι του Σατανά που μολύνουν τις ψυχές σας και κάνουν άσεμνους χορούς? Και δεν σκέφτεστε, ο ανόητοι, πως αυτό που κάνετε είναι το ίδιο σαν να διώχνετε τους Αγίους από τον γάμο σας, να προσκαλείτε τους αμαρτωλούς, να διώχνετε αυτούς που ευλογούν και να καλείτε εκείνους που καταριώνται, να διώχνετε αυτούς που σας φωτίζουν και να καλείτε εκείνους που σας σκοτίζουν, να διώχνετε τους αγγέλους και να καλείτε τους δαίμονες, να διώχνετε τον Χριστό και να καλείτε τον διάβολο? Ω της μεγάλης αθεοφοβίας των σημερινών χριστιανών. Και τι θα έλεγε για σήμερα? Αυτά λέγονται γύρω στο 1800. Και μπορεί να βρεθεί μεγαλύτερη ασέβεια από αυτή, μεγαλύτερη καταφρόνηση, μεγαλύτερη αδιατροπιά? Εγώ σκέφτομαι και αυτό, ότι η πιο πάνω σύνοδος για αυτόν τον σκοπό όρισε να φεύγουν ιερείς και κληρικοί από τους γάμους,
όταν έρχονται οι παίκτες, ώστε βλέποντάς τους να αναχωρούν αυτοί που έχουν το γάμο να ντραπούν και να διώχνουν τους παίκτες, να κρατούν όμως τους ιερείς του Θεού στο σπίτι τους. Όπου υπάρχουν παιχνίδια, εκεί ο Χριστός δεν μπαίνει. Προσέξτε τώρα πώς κατοχυρώνει αυτά που λέει μέσα από τη ζωή του Χριστού μας. Θέλετε να πληροφορηθείτε ότι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν μπαίνει στο σπίτι που παίζονται παιχνίδια και όργανα μουσικά και τραγούδια κλπ. Ακολουθήστε με και πάμε στα Ιεροσόλυμα. Φτάσατε, εδώ πέθανε ένα κορίτσι. Και ο πατέρας του κοριτσιού, ο οποίος ονομαζόταν Ιάιρος, ήρθε προς τον Ιησού, παρακαλώντας τον πολύ αντούνα να πάει στο σπίτι του για να την αναστήσει. Ο σπλαχνικότητας Ιησούς Χριστός, συμπονώντας τη θλίψη και στη συμφορά του, πήγε στο σπίτι του. Αλλά εκεί τι βλέπει? Πολύ ταραχή, πολύ θόρυβος, καθώς ήταν η μουσική, που παίζανε φλογέρες και σειράβλια, όχι για να προξενήσουν χαρά, αλλά για να προξενήσουν λύπη με τα θλιβερά τραγούδια που έλεγαν. Έτσι είχαν συνήθεια οι Εβραίοι τότε, όπως λέει και ο ιστορικός ο Ιώσιπος, να καλούνε μουσικούς στους νεκρούς τους για να τραγουδούν λυπητερά τραγούδια και με αυτά να παρακινούν τους ανθρώπους σε δάκρυα. Αυτό το ίδιο λέει και ο Ρος Χρυσόστομος. Βλέποντας λοιπόν αυτούς, δεν θέλησε να μπει στο σπίτι, επειδή ήταν μέσα αυτή η μουσική και όλη αυτή η αταξία. Αλλά τι έκανε ο Χριστός μας? Πρόσταξε να βγουν όλοι έξω. Και αφού βγήκαν, τότε μπήκε αυτός μέσα στο σπίτι. Και πιάνοντας το κορίτσι από το χέρι, αμέσως το ανέστησε με την παντοδύναμη εξουσία της θεότητάς του. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται», και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Εδώ ας σκεφτεί ο καθένας τη διαφορά που έχουν οι μουσικοί και οι οργανοπαίχτες των τωρινών γάμων με τους μουσικούς των παλαιών νεκρών. Γιατί εκείνοι τότε παίζανε μεν, αλλά παίζανε για να προκαλέσουν θρήνους, αναστεναγμούς και δάκρυα, τα οποία δεν είναι και τόσο βλαβερά, αλλά και ωφέλιμα όταν είναι μέσα στο μέτρο και όταν βεβαίως οδηγούν σε μια μετάνοια. Είναι ωφέλιμα τα δάκρυα. Όχι τα δάκρυα τα εγωιστικά, αλλά τα δάκρυα τα οποία είναι δάκρυα συντριβής, αυτεπίγνωσης και μετάνοιας. Οι τωρινοί οργανοπαίχτες που παίζουν στους γάμους για να προκαλέσουν χαρά, γέλια, χορούς και τραγούδια, τα οποία είναι βλαβερά και επιζήμια στην ψυχή, είναι πολύ χειρότεροι από εκείνους. Και όμως και εκείνους ο Χριστός τους έβγαλε έξω. Πόσο μάλλον θα έβγαζε τους σημερινούς. Εκείνοι παίζοντας έκαναν το σπίτι που έπαιζαν σπίτι πένθους και λύπης. Αυτοί εδώ παίζοντας κάνουν το σπίτι που παίζουν σπίτι γλεντιού και αμαρτίας. Καλύτερα είναι να μπαίνει κανείς σε σπίτι πένθους παρά σε σπίτι που γλεντούν, λέει ο Σολομών. Πλην με όλα αυτά ο Κύριος μας ούτε στο σπίτι που ήταν εκείνοι οι οργανοπαίχτες θέλησε να μπει. Αλλά αφού πρώτα βγήκαν εκείνοι, τότε μπήκε αυτός, για να μας διδάξει με αυτόν τον τρόπο πόσο μισεί και αποστρέφεται όλους μαζί τους οργανοπαίχτες, τόσο αυτούς που προξενούν χαρά, όσο και αυτούς που προξενούν λύπη. Και να μας δώσει το παράδειγμα να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Λένε να αποστρεφόμαστε και εμείς αυτούς και να μην τους βάζουμε στο σπίτι μας για να παίζουν. Τώρα, τι μπορείτε να πείτε εσείς οι νεόγαμπροι και οι νεόνυφες? Ο Χριστός θέλει να έρθει μαζί με τους αγγέλους στο σπίτι σας για να σας ευλογήσει το γάμο σας, όπως ευλόγησε το γάμο στην Κανά. Για να ευλογήσει το τραπέζι σας, για να μεταβάλει το νερό σε κρασί, δηλαδή να προξενήσει πνευματική χαρά με την Αγία του Παρουσία και κάθε αγαθό στις ψυχές της δικές σας και στις ψυχές όλων όσων βρίσκονται στο γάμο σας. Τι αποφασίζετε? Θέλετε να έρθει ο Χριστός στο σπίτι σας για να σας χαρίσει όλες αυτές τις ευλογίες και τις χάρες? Αν θέλετε τον Χριστό, είναι ανάγκη να μην θέλετε να φέρετε στο σπίτι σας παιχνίδια και χορούς. Αν όμως θέλετε παιχνίδια και τους χορούς, ο Χριστός δεν συμφωνεί να είναι σε ένα σπίτι μαζί με αυτούς, αλλά αμέσως φεύγει και αναχωρεί. Βλέπετε, αυτή η αντινομία που την έχει επισημάνει πολλές φορές ο Κύριος. Είπε σε άλλη περίσταση ο Κύριος, δεν είναι δυνατόν, λέει, από την ίδια πηγή να βγαίνει και πικρό και γλυκό.
Δεν είναι δυνατόν να ζεις και ζωή κατά Χριστόν και ζωή όχι κατά Χριστόν. Και ζωή χριστιανική και ζωή κοσμική. Δεν γίνεται. Από την ίδια πηγή να βγαίνουν δύο ειδών νερά. Και καθαρό και βρώμικο. Και αλμυρό και πικρό. Και γλυκό και πικρό. Δεν γίνεται. Έτσι και εδώ ο Χριστός μας είναι απόλυτος. Προσέξτε, ο Χριστός είναι απόλυτος. Δεν είναι σχετικά τα πράγματα, όπως λένε μερικοί. Είναι σχετικά τα πράγματα. Δεν είναι σχετικά. Είναι απόλυτα. Ο Χριστός είναι ναι, ναι και ου, ου. Δεν είναι ναι και ου. Ο Χριστός λοιπόν δεν συμφωνεί. Αμέσως φεύγει και αναχωρεί. Και αναχωρώντας ο Χριστός, αναχωρούν μαζί με αυτόν και οι ρίς αυτού και οι κληρικοί, μαζί με κάθε άλλο αγαθό. Γιατί όπου λείπει ο Χριστός, λείπει κάθε καλό. Και φυσικά μετά δεν θα πάει καλά το σπίτι εκείνο. Εννοείται. Και από το σπίτι που αναχωρεί ο Χριστός και οι υπηρέτες του, τι άλλο μένει παρά ο Σατανάς. Και οι υπηρέτες του οι δαίμονες. Και κάθε κακό και αμαρτία και δυστυχία. Και έρχονται μετά και σου λένε: Πάτρε, μάλλον μάγια μας έχουν κάνει. Ε, βέβαια σου έχουν κάνει μάγια. Μόνο μάγια θα σου κάνουν. Όλοι οι δαίμονες χορεύουν μέσα στο σπίτι. Αν είστε λοιπόν αληθινοί χριστιανοί και μιμητές και μαθητές του Ιησού Χριστού, έχετε μεγάλη ανάγκη, αδελφοί, να προτιμήσετε χιλιάδες φορές καλύτερα να λείψουν οι οργανοπαίχτες και οι χοροί και τα τραγούδια από το σπίτι και το γάμο σας, παρά να φύγει ο Χριστός και οι δούλοι του Χριστού και οι ιερείς, και να στερηθείτε μαζί με αυτούς κάθε αγαθό, ψυχικό και σωματικό, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και παντοτινό. Έτσι το λέει και ο Θείος Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, αν διώξεις αυτά, τα όργανα και τους χορούς και λοιπά, θα έρθει και ο Χριστός σε αυτούς τους γάμους. Και όταν είναι παρόν ο Χριστός, είναι παρόν και ο χορός των αγγέλων. Και αν θέλεις, μπορείς και τώρα να κάνεις θαύματα όπως τότε. Θα κάνει και τώρα το νερό κρασί ο Χριστός. Και θα έχεις πραγματική εφροσύνη. Όχι αυτή την σαρκική εφροσύνη που φέρνει το κρασί, το υλικό κρασί. Αλλά θα μας ποτίσει ο Χριστός με το δικό του κρασί, το πνευματικό. Και θα μας μεθύσει με τον πνευματικό ίνο. Που είναι η αληθινή εφροσύνη της χαράς και της καρδιάς. Που δεν συγκρίνεται με καμιά υλική εφροσύνη και ειδονή. Η ειδονή που δίνει ο Χριστός είναι η υπέρτατη ειδονή. Πρέπει να το ξέρετε. Και πιστεύω να το έχετε γευθεί. Αλλά πώς το ξεχνάμε. Και πώς πάλι κυλιόμαστε σε αυτά τα γήινα και τα ευτελή. Εντός εισαγωγικών ευχάριστα. Που δεν είναι ευχάριστα. Ένστασης. Τι λένε όμως μερικοί. Ο γάμος είναι χαρά. Και πώς λοιπόν εμείς θα δείξουμε τη χαρά μας. Παρά με το να οργανώσουμε παιχνίδια, να στήσουμε χορούς και να τραγουδήσουμε. Ακούστε όλοι εσείς που τα λέτε αυτά. Εγώ να σας διδάξω με ποιο τρόπο να χαρείτε και να ευφρανθείτε αληθινά. Βλέπετε πόσο χαμηλά θα λέγαμε, συγκαταβαίνει ο Άγιος και μας δίνει και τρόπους για να εκφράσουμε τη χαρά μας. Τι είμαστε και άνθρωποι. Λέει λοιπόν, αδελφοί μου χριστιανοί, νεόγαμπροι και νεόνυφες, όταν κάνετε το γάμο σας, φωνάξτε έναν καλήφωνο ψάλτη και πέστε του να σας ψάλει κανέναν ηρμό και ύμνο του Χριστού ή της Θεοτόκου ή των Αγίων. Παρακαλέστε και τους Αγίους Ιερείς και Κληρικούς να ψάλουν και αυτοί ο καθένας από έναν ηρμό ή τροπαριάκι και μάλιστα να ψάλουν κανένα πνευματικό άσμα σχετικό με το μυστήριο του γάμου σας, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα πιο κάτω μεγαλινάρια και καθίσματα που γράφουμε εδώ. Και παραθέτει πολύ ωραία μεγαλινάρια και καθίσματα τα οποία έχουν σχέση με το μυστήριο του γάμου. Είναι ευχές προς τους νεόνυφους και όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει. Υπάρχουν στο βιβλίο αυτό που λέγεται «Χριστοήθεια των Χριστιανών», το οποίο έχει πρόσφατα μεταφραστεί από την συνοδεία του πατρός Σπυρίδωνος Ιερομονάχου της Νέας Κήτης του Αγίου Όρους. Και μπορεί ο καθένας να το προμηθευτεί και να το έχει. Ή να ψάλουν και άλλα όμοια με αυτά, σεμνά όμως και θεϊκά και πνευματικά και όχι άσεμνα και όχι πράγματα άτοπα και πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στους χριστιανούς. Αλλά αντίθετα αυτά τα πνευματικά και τα θεϊκά τα οποία παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή
και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Με αυτόν τον τρόπο να χαίρεστε εν Κυρίω και να εφραίνεστε. Με αυτόν τον τρόπο και ο γάμος σας και τα τραγούδια σας και το τραπέζι σας και όλα να γίνονται προς δόξαν του Θεού και Πατέρα και προς ευχαριστία του αγαπητού του Υιού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και προς έπαινο και τιμή του Παναγίου και ζωπίου αυτού Πνεύματος, της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Για λόγους ζηλοτυπίας, κοιτάξτε και αυτό το κεφάλαιο είναι σημαντικό, δεν πρέπει οι νεόνυφοι να φέρουν παιχνίδια στους γάμους τους και να κάνουν άτοπα πράγματα και χορούς και όλα αυτά. Σας λέω ακόμα και ένα άλλο που θυμήθηκα και τελειώνω, λέει ο Άγιος. Βλέπετε πόσο άμεσα, αλλά και με πόση αγάπη μιλάει στους ανθρώπους. Η ζηλοτυπία γνωρίζω ότι είναι ένα αχώριστο γνώρισμα στους άνδρες που έχουν γυναίκες και μάλιστα στους νεόνυφους. Και όχι μόνο στους άνδρες, και στις γυναίκες. Έτσι. Πολύ εύκολα μπαίνει ο λογισμός. Ο κακός λογισμός. Μήπως με απατήσει, μήπως πάει με άλλον, πάει με άλλη κλπ. Αυτοί περισσότερο από όλα τα άλλα θέλουν την τιμή και τη σοφροσύνη των συζύγων τους και οι άνδρες τη σοφροσύνη των γυναικών τους και οι γυναίκες τη σοφροσύνη του άνδρα τους. Αν δεν υπάρχει σοφροσύνη, πολύ καλά το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει γάμος, έτσι διαλύεται ο γάμος. Και προτιμούν περισσότερο να υποφέρουν να χάσουν τον πλούτο, το σπίτι τους, ακόμα και αυτή την ίδια τη ζωή τους, παρά να υπονομευθεί η κήτη και ο γάμος τους. Γι' αυτό και ο Σολομώντας λέει ότι η ζηλοτυπία ανάβει την μανία στον σύζυγο και θα είναι ανελέητος την ημέρα της εκδίκησης. Με κανένα λύτρο δεν θα ανταλλάξει την έχθρα, ούτε θα τη διαλύσει με αντάλλαγμα πολλών δώρων. Και ξέρουμε και τα εγκλήματα της ζηλοτυπίας, πόσα τέτοια εγκλήματα. Προσέχετε λοιπόν εσείς οι νεόγαμπροι, και αν όλα όσα είπαμε δεν σας πείθουν να μην καλείτε παιχνίδια στους γάμους σας, τουλάχιστον να σας καταπείσει η ζηλοτυπία που φυσικά έχετε στην καρδιά σας για την τιμή και τη σοφροσύνη των γυναικών σας, το ίδιο και οι γυναίκες για τους άντρες. Διότι εσείς φέρνοντας παιχνίδια στους γάμους σας και στείνοντας χορούς και τραγουδιστές, δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να μαζεύετε από κάθε μέρος στο σπίτι σας επιβούλους των γυναικών σας και οι γυναίκες των ανδρών. Σαν να βάζεις το κλέφτη δηλαδή μέσα στο σπίτι σου. Κλέφτες της αμύαντης κήτης σας, φθορείς της τιμής σας, την βορύχους του γάμου σας. Ονόν νοήτο. Όποιος έχει αυταία για να ακούει, ας ακούει. Έτσι. Και την μέρα που κάνεις το γάμο σου, την ίδια μέρα υπονοβεύεις το γάμο σου εσύ ο ίδιος, με το να κάνεις όλα αυτά τα διαβολικά πράγματα. Επίλογος και τελειώνουμε με αυτό. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός που έπλασε τον άνθρωπο από την αρχή, άνδρα και γυναίκα, και από τον οποίο αρμόζεται και συνάπτεται η γυναίκα με τον άνδρα, όπως λέει ο Σολομώντας, αλλά η γυναίκα που έχει νου χαρίζεται από τον Κύριο, μακάρι αυτός να φωτίσει τον νου σας αδελφοί μου χριστιανοί, με το φως της Θείας Γνώσης και της Αλήθειας, και να καταπείσει την καρδιά και τη θέλησή σας με τη γλυκύτα της δραστικής του χάριτος, ώστε να καταλάβετε αυτά που σας είπα πως είναι αληθινά και δίκαια και συμφέροντα και να θελήσετε να τα κάνετε και έργο, αποστρεφόμενοι κάθε παιχνίδι και κάθε χορό και κάθε τραγούδι, κάθε μέθη και κάθε άλλη αταξία από τους γάμους σας, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που λέει ο προφήτης ο Σολομών. Η γυναίκα που έχει νου χαρίζεται από τον Κύριο. Είναι από τις παροιμίες Σολομώντος. Είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος αυτός. Δηλαδή, πολλοί σήμερα δυσκολεύονται να βρουν σύζυγο, αν το πούμε και αυτό. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Γιατί δυσκολεύονται? Διότι ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η αταξία. Οι άνθρωποι δεν παντρεύονται μικροί, ζουν άτακτα πριν το γάμο, διαλύουν τους γάμους τους όσοι καταφέρουν να φτάσουν στο γάμο και έχουν και δεύτερο και τρίτο γάμο. Λοιπόν, από τον Κύριο ταιριάζει άνδρα στη γυναίκα και η γυναίκα στον άνδρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αν θέλεις να πετύχει ο γάμος σου, θα πρέπει να κάνεις όλα αυτά που είπαμε και να προσευχηθείς πολύ ο Κύριος να σου βρει σύζυγο, το αγόρι να βρει γυναίκα και η κόρη να βρει άνδρα. Κάθε τραγούδι, κάθε μέθη, κάθε άλλη αταξία από τους γάμους σας θα πρέπει να εκλείψει. Και για την υπακοή σας αυτή
Μακάρι να σας αξιώσει ο Κύριος να βρίσκεστε μέσα στο σπίτι σας. Είμαι άνδρες σαν υψηλοί φοίνικες, ανθισμένοι και καρποφόροι, και σαν κέντροι του Λιβάνου, στερεοί και ευώδεις. Και οι γυναίκες να βρίσκονται σε αυτόν σαν καρποφόρα αμπέλια. Τα παιδιά σας να παραστέκονται τριγύρω στο τραπέζι σας, σαν τα νέα φυτά των ελαιών. Διότι έτσι ευλογείται ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό. Αυτά είναι λόγια από την ιερολογία του γάμου. Έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο. Η γυναίκα σου θα είναι σαν καρπισμένο αμπέλι μέσα στο σπιτικό σου, η γη σου σαν νεοφυτευμένα λεόντεντρα τριγύρω στο τραπέζι σου. Και τους άνδρες μαζί και τις γυναίκες και τα παιδιά, μακάρι να σας διαφυλάξει ο Κύριος στην παρούσα ζωή, συμμαζεμένους στο σπίτι τους όλους ειρηνικούς και αγαπημένους, ομόφρονες με μια ψυχή και μια καρδιά. Στους έρημους δίνει η οικογένεια ο Θεός. Και έτσι ενωμένοι όπως θα είστε, αυτός να βρίσκεται ανάμεσά σας, όπως υποσχέθηκε ο αψευδέστατος Κύριος λέγοντας: «Όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις το όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους». Δύο ή τρεις εννοούνται ο άντρας, η γυναίκα και το παιδί, όπως ερμηνεύει ο ιερός Κλήμης ο Στρωματέας. Όταν λοιπόν αυτοί είναι συναγμένοι στο όνομα του Κυρίου, δηλαδή κάνουν ζωή σύμφωνη με τον Θεό, αυτό σημαίνει συναγμένοι στο όνομα του Κυρίου, τότε είναι και ο Κύριος ανάμεσά τους. Στη μέλουσα ζωή να σας αξιώσει ο Κύριος να απολαύσει τα αγαθά της Άνω Ιερουσαλήμ. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος από την Σιών. Την προκοπή της Ιερουσαλήμ θα χαίρεσαι, θα απολαύσεις δηλαδή, κατά την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου της Νήσης, όλες τις ημέρες της ζωής σου, εξαιτίας του Κυρίου, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, στους αιώνες. Αμήν. Έτσι τελειώνει ο Άγιος και κλείσαμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού αυτό το κεφάλαιο για τους χορούς και όλα αυτά τα τραγούδια και τα διαβολικά, τα οποία είναι και επίκαιρα, το ξέρετε πολύ καλά, διότι ετοιμάζονται, αν δεν έχουν ήδη ετοιμαστεί, εν ώψη του Τριωδίου και της νηστείας. Ναι. Και είναι ό,τι πιο άτοπο μπορεί να γίνει αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έτσι πολύ σας παρακινώ και εσείς να φυλαχτείτε από αυτά όλα και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να φυλάξετε μακριά από όλα αυτά τα διαβολικά πράγματα. Τα καρναβάλια εννοώ και όλα αυτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως σε όλα αυτά. Ναι, περίμενε λίγο. Ναι. Αν την παίζει. Βέβαια, τώρα η Κασιανία μας βάζει στα πολύ βαθιά νερά, αλλά είναι και πολύ απαραίτητο να το ξέρουμε αυτό. Γιατί λένε μερικοί να παντρευτώ. Να σας πω η αλήθεια ποια είναι, ότι είμαστε όλοι παντρεμένοι. Και οι ανήπαντροι παντρεμένοι είναι. Γιατί είμαστε βαφτισμένοι. Και όπως είμαστε βαφτισμένοι, έχουμε κάνει τον πνευματικό μας γάμο με τον Χριστό μας. Η κάθε ψυχή είναι νύμφη Χριστού. Και η νυμφίωση της κάθε ψυχής είναι ο Χριστός. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε μόνοι μας. Που λένε μερικοί, γιατί δεν παντρεύτηκες μόνος σου, θα μείνεις. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας καθόλου. Αν ζούμε την κοινωνία μέσα στην Εκκλησία με τον Ιησού μας, τον Κύριο, τον Γλυκίδα, τον νυμφίο της ψυχής μας, ποτέ δεν θα νιώθουμε μόνοι μας. Και όπου είναι ο Χριστός, είναι οι πάντες. Είναι όλη η Εκκλησία στον Χριστό, ο οποίος συνάγει και εκκλησιάζει τα σύμπαντα. Είναι το κέντρο των πάντων ο Χριστός. Έχεις λοιπόν τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Δεν μπορείς να νιώθεις μόνος και μοναξιά. Και αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι είναι ανήπαντροι και νιώθουν κάπως μειονεκτικά. Και σε αυτό φταίει η κοινωνία. Που σου λέει, α, αυτός ο κακομοίρης είναι μαγκούφης. Δεν είναι μαγκούφης καθόλου. Έτσι. Εμείς είμαστε μαγκούφιδες που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ότι έχει γίνει αυτός ο πνευματικός γάμος με τον Χριστό και δεν τον ζούμε. Και πιανόμαστε από ανθρώπους και από τον άνθρωπό μας τάχατες. Θα αναξιώνονται τα πάντα από τον άνθρωπό μας. Ποιος είναι ο άνθρωπός? Μεγαλύτερος και πιο οικείος από τον Χριστό υπάρχει? Πιο κοντινός από τον Χριστό που έχει πεθάνει για σένα? Ο άντρας δεν έχει πεθάνει για σένα ή η γυναίκα σου. Ο Χριστός όμως έχει πεθάνει. Και γι' αυτόν θα πρέπει να καίγεται η καρδιά σου πάνω απ' όλα. Είτε είσαι παντρεμένος είτε είσαι ανήπαντρος. Κάτι άλλο ήθελα να μου έλεγε. Είστε από αυτά που μας είπατε για όλα, εννοείται ότι όχι μόνο στους γάμους, αλλά και γενικά σας πείτε των χριστιανών δεν πρέπει να ακούγονται λαϊκά τραγούδια και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό το λέω. Εννοείται ότι γενικά δεν πρέπει να ακούγονται τραγούδια και χωρί και όλα αυτά,
Αν δεν πρέπει να ακούγονται στο γάμο, πολύ περισσότερο σε καθημερινή βάση. Θα πρέπει η ατμόσφαιρα του σπιτιού να είναι Αγία. Και όπως λέει ο Ρος Χρυσόστομος, να φτιάξουμε το σπίτι μας ως κατοίκον εκκλησία. Όπως μπαίνεις σε μια εκκλησία, έτσι θα πρέπει να μπαίνεις και στο σπίτι. Και να εμπνέει το σπίτι αυτή την αίσθηση ότι μπαίνεις σε μια εκκλησία. Και τότε είναι όλα ευλογημένα. Και εκεί μέσα ούτε τα παιδιά θα τσακώνονται, ούτε θα χτυπιούνται, ούτε θα βρίζονται, ούτε τα αντρόγυνα θα χτυπιούνται και θα μαλώνουν, ούτε τίποτα το άτομο δεν θα υπάρχει. Κάτι άλλο. Ναι. Λέγεται, Μαρίνα. Καταλάβατε. Ένα χρόνο να μην μεταλάβει, παντρεύτηκε. Έκανε μεγάλη αμαρτία που παντρεύτηκε. Μα ακριβώς την ίδια μέρα που παντρεύεσαι πρέπει να μεταλάβεις. Είδατε τι είπαμε εδώ. Και όμως πόσο τα έχει διαστρέψει ο διάβολος τα πράγματα. Πάρα πολλά τέτοια κυκλοφορούν. Ή άλλος λέει: πέθανε ο δικός μου και δεν πάω στην εκκλησία. Μα ακριβώς τότε είναι που πρέπει να πας στην εκκλησία. Να προσευχηθείς για τον δικό σου άνθρωπο που κοιμήθηκε. Να του κάνεις και 40 λειτουργού, δηλαδή 40 λειτουργίες. Και να πηγαίνεις σε κάθε λειτουργία. Αυτό σημαίνει 40 λειτουργού. Όχι απλώς να στέλνεις τα λεφτά και τα ονόματα. Να πηγαίνεις κι εσύ. Κάτι άλλο, ναι. Πάτε Σταύρα, θα φύγω λίγο από το θέμα. Όταν έχουμε τις σκέψεις στο σπίτι και είναι αραβωνιασμένοι και μας υποχρεώνουν να τους βάλουμε να κοιμηθούν μαζί. Ή τέλος πάντων, τώρα αυτό το λέω γενικά για τον κόσμο, που στρώνουν τα ζευγάρια. Δεν μας υποχρεώνουν, να σε διορθώσω λίγο. Δεν μας υποχρεώνουν, μόνοι μας το κάνουμε. Κακώς το κάνουμε, κάκιστα το κάνουμε. Αν ερχόντουσαν δηλαδή δύο άγνωστοι και σου λέγανε μας δίνεις ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε απόψε, θα το έκανες. Θα πεις το σπίτι μου δεν είναι πορνείο. Ναι, γιατί το κάνεις όμως για το παιδί σου. Το ίδιο είναι. Λέγε. Έρχονται στα νέα τα παιδιά, ζευγάρια, αδελφοί τους που είναι αραβωνιασμένα. Εμείς στέμε πάλι γιατί δεν έχουμε δώσει σωστή αγωγή στα παιδιά μας. Έτσι, μην φορτώνουμε τα πράγματα, τα λάθη στα παιδιά. Είναι μεγάλη φταίμε. Και όταν το μαλώνουμε και δεν μας ακούει, τι κάνουμε. Μετά προσευχή κάνουμε. Κάτι άλλο, ναι. Τα μνημόσυνα να επιτρέπεται τραπέζι, επιτρέπεται. Είναι μία ένδειξη αγάπης. Γιατί όχι. Και παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν και πολύ φαγητό, κοιτάτε τώρα που είμαστε χορτάτοι, δόξα τω Θεώ. Πάλι δεν είναι όλοι χορτάτοι, να ξέρετε. Υπάρχουν και πολλοί πεινασμένοι και σήμερα. Αλλά τότε που ήταν πολύ πεινασμένοι, ήταν μία μεγάλη ελεημοσύνη να φτιάξει ένα τραπέζι. Και έτσι εδώ θυμόμαστε και τον Θοδωρή τον Κολοκοτρώνη. Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί και σήμερα τους χαλάμε και το όνομα με αυτά που φτιάχνει ο Σκάι και όλοι αυτοί που θέλουν να μας αλλάξουν την ιστορία μας. Λοιπόν, αυτός έκανε μνημόσυνο για τον αδερφό του και στο μνημόσυνο παρακαλώ, ξέρετε ποιος πήγε, κάθισε ο φωνιάς του αδερφού του, αυτός που τον είχε σκοτώσει. Και το είδε η μάνα του και του λέει: Θοδωρή, βλέπεις ποιος κάθεται εκεί κάτω στο τραπέζι? Λέει: Βλέπω, μα να μην μιλάς καθόλου. Λέει. Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που κάνουμε στον αδερφό μας. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν εκείνοι, γι' αυτό ελευθερώσαν αυτόν τον τόπο. Και εμείς σήμερα πάμε να τα διαλύσουμε όλα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσον Πιλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας, έτσι, να πάτε στο καλό.